εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις που συγκροτήθηκε από συνδικάτα και μαζικούς φορείς του λαϊκού κινήματος, βροντοφωνάζουμε σήμερα από αυτή τη συγκέντρωση. Έξω το ΝΑΤΟ και οι βάσεις του από την Ελλάδα. Θέλουμε η φωνή μας να φτάσει μέχρι την κυβέρνηση αλλά και τον προσκεκλημένο της Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ Πομπέο, που ήρθε στην Αθήνα έχοντας μέσα στις αποσκευές του τη νέα δολοφονική για τους λαούς της περιοχής Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις και τα πυρηνικά. Έχει προηγηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα προπαγάνδα με μπροστάρι τον Αμερικανό πρέσβη Πάιατ, που έχει οργώσει τη χώρα με πλήθος επαφών με εκπροσώπους της αστικής τάξης και με στόχο να μας πείσει πόσο καλός είναι ο αμερικάνικος υπεριαλισμός και πόσο, λέει, τον έχουμε ανάγκη. Αυτός ο Πάιατ, που με απαράμιλη ξετσιποσιά περιγράφει σε κάθε βήμα τον επικίνδυνο ρόλο που έχει αναλάβει η Ελλάδα προς όφελος των αμερικανικών σχεδίων που λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τη Ρωσία. Αυτός που χαρακτηρίζει τη χώρα ως θεματοφύλακα της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, που με τη στήριξη των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ πριν και της Νέας Δημοκρατίας σήμερα μας βάζει ακόμη πιο βαθιά στη δίνη των αντιθέσεων, τον ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Κίνα και στις οποίες εμπλέκονται δεκάδες ακόμη υπεριαλιστικά κράτη. Να γιατί οι δολοφονικές τους μηχανές δεν είναι παρά στρατιωτικά και γεωπολιτικά εργαλεία που οι υπεραλιστές εγκαθιστούν στους δρόμους ενέργειας και πρώτων υλών για να αποκτήσουν πλεονεκτήματα στη μυδασιά της πίτας των αγορών. Τα δικά τους μονοπόλια θέλουν να στηρίξουν και γι' αυτό εκμεταλλεύονται τους λαούς, το φυσικό πλούτο και όλο το πλούτο που παράγουν με τον υδρότα τους οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό και εμείς από τη σημερινή μας συγκέντρωση διατρανώνουμε καμιά εμπλοκή του ΝΑΤΟ τα σφαγεία. Εμείς δεν πολεμάμε για την πλουτοκρατία. Και φυσικά τα παραπάνω επιδιώκουν να κρύψουν όταν βάζουν τους παπαγάλους τους να επαναλαμβάνουν σε όλους τους τόνους ότι ακριβώς αυτή η αναβάθμιση των σχέσεων με τη ΣΥΠΑ, άλλες στρατιωτικές, πολιτικές, οικονομικές σχέσεις με το Ισραήλ, την Κύπρο, την Αίγυπτο, θα μας καταστήσουν τάχατες πιο ασφαλείς. Να μην έχει κανείς καμιά αμφιβολία. Γίνεται φανερό πως συγκρούονται δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Απ' τη μια η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη και τα πολιτικά του στηρίγματα, τόσο σε επίπεδο κυβέρνησης όσο και στην τοπική διοίκηση και όχι μόνο, για να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα στο όνομα της λεγόμενης γεωστρατηγικής αναβάθμισης και της προσέλκυσης επενδύσεων. Και απ' την άλλη, αγαπητοί φίλοι, είναι ο λαός μας που με την πλούσια αγωνιστική του ιστορία παλεύει για δουλειά, για ζωή με δικαιώματα, για τις σύγχρονες ανάγκες, για την ειρήνη, τη φιλία, την αλληλεγγύη των λαών, κόντρα στους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς, κόντρα στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που για να φτώχεια εξαθλίωση πολέμους προσφυγιά. Οι βάσεις τους είναι ορμητήρια πολέμου. Ξερνούν φωτιά και θάνατο σε βάρος άλλων λαών. Την ίδια στιγμή όμως γίνονται και μαγνήτης επιθέσεων, όπως έχει γίνει φανερό από τις δηλώσεις της Ρωσίας, του Ιράν, ότι για εκείνους αποτελούν στόχο όλες οι χώρες στις οποίες βρίσκονται αμερικανονατοικές βάσεις. Δεν ξεχνάμε ότι από τη Σούδα ξεκινούσαν οι αμερικανονατοικές επιχειρήσεις ενάντια στην Ιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Συρία. Θα θυμόμαστε όλοι από τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα εξορμούσαν για την επέμβαση και τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, αλλά και πιο πρόσφατα στην επέμβαση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία με τις δεκάδες άλλες ασκήσεις πρόβες πολέμου στα σύνορα με τη Ρωσία. Και απ' την άλλη, αυτές ακριβώς οι βάσεις που έχουμε εδώ και δεκάδες χρόνια στο παραμικρό δεν σταμάτησαν την επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης που γκριζάρει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο Αιγαίο, που δεν αναγνωρίζει σύνορα, θεωρώντας το ως ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Καλούμε
το λαό μας να αξιοποιήσει την παλιότερη αλλά και τη σύγχρονη πείρα του και να βγάλει συμπεράσματα για το πώς ανάμεσα σε δύο κατά τα άλλα σύμμαχες χώρες όπως η Ελλάδα και η Τουρκία, στο πλαίσιο της λικοσυμμαχίας του ΝΑΤΟ, όλα αυτά τα χρόνια οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις δύο αστικές τάξεις οξύνονται όλο και περισσότερο. Όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι βάσεις υπάρχουν για την ασφάλεια των λαών, για τη διατήρηση της ειρήνης, τα έργα και οι μέρες τους στην περιοχή και σε ολόκληρο τον κόσμο είναι αποκαλυπτικά. Να γιατί είναι επίκαιρο, πιο επίκαιρο από ποτέ το σύνθημά μας, έξω οι βάσεις, καμιά συμμετοχή στον πόλεμο του ΝΑΤΟ, καμία εμπλοκή. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προηγήθηκε το μεγάλο πλυντήριο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που για 4,5 χρόνια έκανε κάθε προσπάθεια να ξεπλύνει το αίμα από τα δολοφονικά όπλα του ΝΑΤΟ που γέμισαν κυριολεκτικά όλη τη χώρα. Έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το έδαφος, όχι μονάχα για να παραμείνουν οι βάσεις, αλλά για να επεκταθούν. Έτσι, η νέα συμφωνία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας θα περιλαμβάνει, εκτός από τη Σούδα, τις βάσεις drones στη Λάρισα, ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκιο, των υπτάμενων, λέει, κατασκόπων στο Άκτιο, και δεν θα μείνουν εκεί, αφού προορίζουν την Αλεξανδρούπολη ως λιμάνι συγκέντρωσης ευρωατλαντικών στρατευμάτων με προορισμό τα ρωσικά σύνορα και βέβαια μην ξεχνάμε τον άραξο για αποθήκη πυρηνικών ή όπως λένε τώρα των ειδικών όπλων. Σκεφτείτε, φίλες και φίλοι, μια τέτοια δύναμη πυρός που συγκεντρώνεται στη στεριά με την Ατοϊκή θάλασσα όπως κατάτησαν το Αιγαίο και τους απέραντους αεροδιαδρόμους πολεμικών σκαφών πάνω από τη χώρα, πόσο ασφαλής μπορεί κανείς να αισθάνεται στο σπίτι του και στη δουλειά του? Και επειδή πέρασε μια μεγάλη οικονομική κρίση από πάνω από τις ζωές μας και τρομακτικές συνέπειες για τις οικογένειές μας, δουλέψανε καλά κι άλλο ένα παραμύθι, ότι μια τέτοια ανάπτυξη θα φέρει στη χώρα και κανένα μεροκάματο. Διαλαλούν από εδώ και από εκεί ότι με τις βάσεις θα ανοίξουν οι δουλειές, ότι με των αμερικανικών συμφερόντων ναυπηγείο της Ήρου αύριο ποιος ξέρει Σκαραμαγκά ή Ελευσίνα, ή ότι θα πουλήσουν κανένα σουβλάκι οι εστιάτορες όπου γίνουν οι βάσεις. Θέλουν να μας πούν ότι είναι προς το συμφέρον μας να φωνάξουμε καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Είναι όμως έτσι? Τι θα ωφελήσει σήμερα αν βρεις μια δουλειά με πετσοκομμένο μεροκάματο και με κουρελιασμένα δικαιώματα που να βάζει σε κίνδυνο τη ζωή μας και αυτή των παιδιών μας? Μια γρήγορη ματιά στα πολλά ανοιχτά μέτωπα της περιοχής που κάθε χρόνο προκαλούν χιλιάδες νεκρούς και ξεσπιτώνουν εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες που βασανίζονται σε άθλιες συνθήκες, βεβαιώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τι είδους ανάπτυξη συνοδεύει η εγκατάσταση πολεμικών μηχανών ευρείας κλίμακας. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, ζούμε ήδη οξυμένες καταστάσεις στο προσφυγικό με τη νέα δέσμη μέτρων της κυβέρνησης που κλιμακώνει καταστολή σε θάλασσα και στεριά, διαιωνίζει το διπλό εγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών. Οι προβλεπόμενες διατάξεις στερούν από όσους δεν έχουν, λέει, το λεγόμενο προσφυγικό προφίλ το δικαίωμα αίτησης ασύλου, καθιστώντας πραγματική κόλαση, τιμώρια και όλα τα άλλα τα hot spots των νησιών. Αποτελεί κοινό συμφέρον Ελλήνων και μεταναστών προσφύγων, κοινό συμφέρον όλων των λαών της περιοχής, να δυναμώσει ο αγώνας με απέτηση να πάρει πίσω η κυβέρνηση τα αντιδραστικά αυτά μέτρα. Να κλείσει η Μόρια, να κλείσουν όλα τα hot spots των νησιών, να πούμε καθολικά όχι στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που εγκλωβίζει ανθρώπους στα νησιά. Να μεταφερθούν οι πρόσφυγες και μετανάστες σε αξιοπρεπείς δομές φιλοξενίας της υπηρετικής Ελλάδας και στη συνέχεια στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Σε λίγες μέρες θα εξελιχθεί στη χώρα ο δεύτερος κύκλος του λεγόμενου αυτού στρατηγικού διαλόγου με τη ΣΥΠΑ, που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από περίπου ένα χρόνο. Δουλεύουν συστηματικά, συνάδελφοι, για να αμβληθούν τα αντιαμερικανικά συνθήματα του λαού μας και της νεολαίας, να γιατί προσπαθούν να χρυσώσουν το χάπι της συμφωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή δυναμώνει και η προπαγάνδα τους, με ημερίδες, με σποτ, τηλεοπτικά. Προβάλλουν, λέει, τα ωφέλη και τις ευκαιρίες από αυτή τη συνεργασία.
η παρέμβαση στο κομμάτι της έρευνας, λέει, για τα πανεπιστήμια, για λογαριασμό του ΝΑΤΟ και τον ΗΠΑ. Πού στοχεύουν? Στις λαϊκές συνειδήσεις, και έχουμε υποχρέωση να αντιταχθούμε αποφασιστικά σε αυτές τις προκλήσεις. Γιατί τέτοια πρόκληση είναι η στάση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που επιχειρεί να καλλιεργήσει προσδοκίες από αυτή την ανέωση, ενίσχυση, επέκταση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας, όπως τη λένε, κοινωνία, λέει, συμφερόντων, γιατί, για τη δημιουργία υποδομών που θα χρησιμοποιήσουν οι ένοπλες δυνάμεις και με συνεκπαίδευση, λέει, με τις δυνάμεις των ΗΠΑ, μετατρέποντας όμως την ουσία τη χώρα μας σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση εφόρμησης. Έχει αποδειχτεί στην πράξη πως η συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές οι υψηλού επίπεδου σχέσεις δεν αποτελούν παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας. Βάζουν το λαό μας σε μεγάλους κινδύνους. Υπάρχει πείρα, ιστορική πείρα, που αποδεικνύει το βρώμικο ρόλο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, του ευρωατλαντικού υπεριαλισμού. Η δικτατορία στην Ελλάδα, η εισβολή στην Κύπρο, η διόνυση της κατοχής του νησιού, οι νατοϊκές στρατιωτικές επεμβάσεις, τα εγκλήματα σε βάρος άλλων λαών είναι αποτελέσματα της συμμετοχής στο ΝΑΤΟ. Με αυτούς τους στόχους, την αστική τάξη, τα κόμματά της χρειάζεται να συγκρουστούμε. Γι' αυτό λέμε, καμιά εμπλοκή στα υπεριαλιστικά σχέδια. Αγωνιζόμαστε για τα δικά μας συμφέροντα, για την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών, που δεν έχουν καμιά σχέση με τα δολοφονικά σχέδια του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικανών. Φίλες και φίλοι, την Τετάρτη που μας πέρασε, το εργατικό κίνημα κλιμάκωσε τον αγώνα του ενάντια στην επίθεση για τις συλλογικές συμβάσεις, το δικαίωμα στην απεργία και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Είναι πια καθαρό πως η αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, την ανάπτυξη που έχει κριτήριο τα κέρδη των λίγων, δεν θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική αν δεν στόχευε ταυτόχρονα στη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους υπεραλιστικούς τοικοδιοκτισμούς. Γνωρίζουν καλά οι καπιταλιστές ότι χωρίς να ανοίξουν βία και δολοφονικά νέους δρόμους στην ενέργεια, στην εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών, το σύστημά τους θα πνιγεί μέσα στα ίδια του τα διέξοδα μια ώρα αρχίτερα. Πόσο μάλλον τώρα που τα νέα για την καπιταλιστική οικονομία είναι ζωφερά, που τα περί αέναης ανάπτυξης που τάχα θα μας ωφελήσουν όλους χρεοκοπούν, που οι ίδιοι οι υπεραλιστικοί οργανισμοί ανησυχούν για νέα κρίση. Σε αυτό το έδαφος οξύνουν την επιθετικότητά τους, σε αυτό το έδαφος οξύνονται και οι ανταγωνισμοί. Γι' αυτό τα μέτρα που χτυπούν την εργατική τάξη, την οργάνωσή της και την τιμή της δύναμής της, πάνε χέρι-χέρι με τις επεμβάσεις και τους πολέμους κατά των λαών. Γι' αυτό το κάλεσμα που κάνουμε και από αυτό εδώ το βήμα, αλλά και από κάθε εργατική λαϊκή κινητοποίηση, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία τώρα που οι υπεραλιστές ετοιμάζονται να ξαναμοιράσουν τη γη, βάζοντας τους εργαζόμενους να σφαχτούν για ξένα προς αυτούς συμφέροντα. Δίνουμε λοιπόν σε όλα τα μέτωπα το αγωνιστικό μας παρόν, κόντρα στην προσπάθεια που γίνεται για να εφησυχάσει ο λαός μας, να πιστεί πως όλες αυτές οι εξελίξεις, οι επικίνδυνες, είναι τάχα προς το συμφέρον του. Καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους, την νεολαία, το λαό μας συνολικά, να μην φοβηθεί. Ο λαός έχει τη δύναμη να βγει στο προσκήνιο, να βάλει εμπόδια σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς, να δυναμώσει την πάλη του. Να μην αφήσουμε εργατικό λαϊκό σπίτι έρμεο στην προπαγάνδα των εκμεταλλευτών μας. Να δυναμώσει καθημερινή δουλειά για πλατιά ενημέρωση, για την αποκάλυψη όλων αυτών των εγκληματικών σχεδιασμών. Να μην μείνει χώρος δουλειάς, γειτονιά, σχολείο, πανεπιστήμιο, που να μην βάζουν οι εργαζόμενοι και ο λαός μας δίπλα στα αιτήματά τους για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών, την καταδίκη της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας, όπως τη λένε, αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας. Να αποκτήσει το σύνθημα «Όχι στις βάσεις και τα πυρηνικά, καθολική αποδοχή από το λαό μας». Να απαιτήσουμε να κλείσει η βάση της Σούδας και οι άλλες αμερικανονατοϊκές στρατιωτικές βάσεις.
να μην επιτρέψουμε καμιά συμμετοχή των Ελλήνων, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε εμπειραλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Να δυναμώσει τέλος η κοινή πάλη, η αλληλεγγύη των λαών ενάντια στον υπεραλιστικό πόλεμο και το σύστημα που το γεννά. Στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι η λαή.